εμβολίας τους. Μία είναι εξωτερική συνεργάτης, είναι γιατρός. Μία είναι κοπέλα, ήδη έχει βγει σε αναστολή. Μία κοπέλα έχει ζητήσει να ελεγχθεί από την Επιτροπή αν πρέπει να κάνει το εμβόλιο. Και δύο συναδέλφους που τους περιμένουμε από κανονική άδεια και αναρωτική αντίστοιχα να γυρίσουν να πάρουν τις αναστολές στα χέρια τους για να μπορέσουμε να κινηθούμε νομικά και να τους στηρίξουμε μια πρώτη φάση. Ο σύλλογος, να ρωτήσω κάτι. Καταλαβαίνω απολύτως την αδελφική αλληλεγγύη και καλά κάνετε. Μαθαίνω μάλιστα ότι αν τεθούν σε αναστολή θα τους πληρώνουν το μισθό. Είναι αλήθεια? Ισχύει αυτό. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη σε συναδέλφους που έχουμε 20 χρόνια δίπλα-δίπλα να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας κάτω από δύσκολες συνθήκες. Έχετε απόλυτο δίκιο και μπράβο σας, εγώ θα σας πω. Την πλάτη στους ανθρώπους οι οποίοι είναι ευπαθείς ομάδες άσυλο ανιάτων και τους οποίους και αυτούς τους αγαπάτε, γιατί εκεί δουλεύετε, άρα δεν μπορεί να δουλεύει κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους και να μην έχει μια τρυφερότητα απέναντι σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες. Δεν τους γυρνάτε την πλάτη ανεμβολίαστοι όντες πηγαίνοντας προσφέρετε την υπηρεσία σας. Καταρχάς δεν είναι μόνο το εμβόλιο το μέτρο προστασίας που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό. Δύο χρόνια τώρα, τα μέτρα προστασίας που λαμβάνει το άσυλο ανιάτων, που είναι μάσκες, διπλές, παροπίδες, γάντια, ειδικές στολές που φοράμε, έχουμε αποτρέψει να μπει μέσα ο κορονοϊός στο ίδρυμα. Δεν έχει νοσήσει και κανένας. Είναι εμβολιασμένοι οι τρόφιμοι? Όλοι. Εντάξει, γι' αυτό ενδεχομένως είναι προστατευμένοι. Γιατί φαντάζομαι ότι αν αρκούσαν οι μάσκες και τα γάντια, δεν θα είχαμε 13.500 νεκρούς στην Ελλάδα, κύριε Παπαγεωργόπουλε. Θα σας πω. Το εμβόλιο είναι μία πράξη αλληλεγγύης. Μπράβο. Το ότι κάποιοι δεν έχουν εμβολιαστεί, φταίμε όλοι. Φταίω και εγώ που δεν μπόρεσα να πείσω τους συναδέλφους μου. Φταίει ενδεχομένως και το κράτος. Φταίνε πάρα πολύ. Ο ίδιος φταίει, ο εργαζόμενος. Ο ίδιος που δεν πείθεται. Καταρχάς να πω ότι δεν έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι είναι αντιεμβολιαστές. Αλλά φοβούνται. Και αυτόν τον φόβο εγώ σαν πρόεδρος δυστυχώς δεν μπόρεσα να το διώξω. Και τι πρέπει να γίνει? Εγώ δέχομαι, θα σας πω κάτι. Και θα το πω ξερά και δεν πειράζει, ας βρίζουν εδώ και τα λοιπά. Ψεκασμένοι δεν είναι όλοι, υπάρχουν ψεκασμένοι. Υπάρχουν άλλοι που σου λέει μπαίνουν εδώ μέσα και σου λέει ο άλλος είστε Ταλιμπάν, είστε το ένα, είστε το άλλο, το εμβόλιο έχει το τσιπάκι, ξέρω εγώ τι ακούω, ό,τι ακούει ο καθένας μας. Υπάρχουν όμως άνθρωποι σοβαροί, το δέχομαι εγώ αυτό, που σου λέει παιδιά φοβάμαι. Το λένε οι επιστήμονες. Μισό λεπτό, κύριε Παπαγεωργόπουλε, μισό λεπτό. Ακούστε με λίγο, παρακαλώ. Και θα έχετε το χρόνο να απαντήσετε. Το λένε οι επιστήμονες. Το λένε οι πολιτικοί, άντε και τους πολιτικούς δεν τους πιστεύει κανένας, πείτε. Εντάξει, τα ακούω και αυτό. Το λένε όλη η επιστημονική κοινότητα. Το 95% της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Τι άλλο να κάνουν για να τους πείσουν, δηλαδή? Θα έπρεπε να υπάρχουν οι μερίδες, να βγουν οι προσωπικοί γιατροί του κάθε ενός στο σπίτι. Σωστό να αυτό. Οι προσωπικοί γιατροί, συμφωνώ. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, μισό λεπτό. Να τα λέμε όλα. Με απόφαση της πολιτείας, οι φαρμακοποιοί και οι προσωπικοί γιατροί επιδοτούνται σε περίπτωση που για κάθε εμβολιασμό που επιτυγχάνουν. Νομίζω ναι. Είναι κάτι καινούριο που έφερε ο κύριος Κικίλιας, αν δεν κάνω λάθος. Πριν ένα μήνα είναι. Δεν είναι καινούριο. Πριν ένα μήνα. Ισχύει. Άρα ούτε αυτό βοήθησε. Να γίνει καλύτερα. Μαζί σας εγώ. Γιατί αν εγώ πάω στο παιδίατρο και μου πει μην εμβολιάσει το παιδί σου, προφανώς και εγώ το παιδίατρο ξέρω. Έχετε δίκιο σε αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Να ρωτήσω κάτι. Η μία που δεν έχει εμβολιαστεί είναι εξωτερική συνεργάτης και γιατρός. Ναι. Πείτε μου εγώ που είμαι νοσηλευτής πώς μπορώ να την πείσω. Η οποία σας λέει τι? Διατηρεί επιφυλάξεις, γιατί μας είπατε ότι δεν είναι αντιεμβολιάστια. Δεν είναι. Διατηρεί επιφυλάξεις, ναι. Δεύτερο. Οι εργαζόμενοι στο άσυλο ανιάτων, αυτοί οι δύο που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, θα μπορούσαν να πάνε κάπου αλλού να δουλέψουν που δεν έχουν έρθει σε επαφή με ασθενείς. Ναι, αλλά ξέρετε, με έναν τρόπο θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να οδηγηθούν και σε μία απόφαση, να πάρουν μία απόφαση τελικά. Θα σας πω. Εμένα δεν μου αρέσει να μην πληρώνει ένας εργαζόμενος. Καθόλου δεν μου αρέσει. Ακούστε για αυτό που λέτε. Ο νόμος, τι του λέει?
Αν δεν κάνεις το εμβόλιο, δεν μπορεί να παρέχεις τις υπηρεσίες σου. Για πόσο... Σε ειδικές κατηγορίες όμως. Μέχρι μισό λεπτό. Μέχρι να περάσει η πανδημία. Μέχρι να περάσει η πανδημία. Για πόσο. Μέχρι να περάσει η πανδημία. Ναι, δεν λέει, σαφώς. Ναι, αλλά προσέξτε με. Δεν έρχεται σε ένα εργαζόμενο, δεν έρχεται στο Φίβο τον Παπαδάκη που είναι δημοσιογράφος. Να του πει ότι. Γιατί του το λέει, δεν λέει στο Φίβο τον Παπαδάκη. Γιατί πολύ απλά το λέει σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων. Ακούστε με. Εκεί είναι η ιδιαιτερότητα δική σας. Η πανδημία και ο εμβολιασμός αφορά όλους. Σιγά-σιγά και τους χρειαζόμαστε και όλους. Χρειαζόμαστε και τους νοσηλευτές. Όλους στις φωτιές δεν πήγανε μόνο οι εμβολιασμένοι να πάνε να σβήσουν τη φωτιά, γιατί κάτι είχα μάθει και για την ΕΜΑΚ, τους είχαν απομακρύνει. Ναι, πήγανε αυτό... πολλοί, γιατί χρειαζόντουσαν όλοι. Ναι, και την ΕΜΑΚ τη βγάλανε. Η ΕΜΑΚ αυτή τη στιγμή όσοι δεν εμβολιάστηκαν απομακρύνθηκαν, δεν πήγαν στις φωτιές. Δεν πήγε κανένα. Δηλαδή, όσοι πήγαν στις φωτιές ήταν εμβολιασμένοι. Αφού είναι σε... αφού... δύσκολο. Πήγαν σε άλλες υπηρεσίες, αγαπητέ κύριε. Πήγαν σε άλλες υπηρεσίες, κύριε Παπαγεωργόπουλε. Θα σας πω. Η υποχρεωτικότητα στέλνει τον εργαζόμενο σπίτι του χωρίς μισθό, χωρίς τα βασικά. Ούτε ταμείο δεν μπορεί να πει. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Εκεί εμείς προσπαθούμε δικαστικά να πατήσουμε... Πρωτόγνωρο και... δεν είναι. Δηλαδή, μισό λεπτό, πρωτόγνωρο δηλαδή, δεν είναι. Στην Ιταλία δηλαδή, ισχύει από τον δεν ξέρω πόσους μήνες. Ακούστε με. Δηλαδή, και σε άλλες χώρες. Σε προστατεύω από τον ιό για να μην φέρεις, μη γίνεις μεταδότης υλικού φορτίου και σε θέτω σε ασυφία και οικονομικό αποκλεισμό. Αυτό εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Ναι, αλλά σου λέει, σου παρέχω δωρεάν το εμβόλιο. Και όχι μόνο το εμβόλιο, παρέχει και μάσκες, παρέχει και πολλά άλλα, τα οποία είναι μία άμυνα προστασίας, όχι μόνο για τους περιθαλπωμένους μας μέσα στο Ίδρυμα, που είναι όλοι εμβολιασμένοι. Παρακαλώ την κυρία Λινού, θα ήθελα να δούμε. Ναι, ναι, ελάτε. Όπως και το 98% των εργαζομένων είναι όλοι εμβολιασμένοι. Μιλάμε τώρα για 3 άτομα ουσιαστικά που δεν θα κάνουν το εμβόλιο. Έτσι. Ξαναλέω ότι την πράξη αλληλεγγύης του εμβολίου δυστυχώς με τον εξαναγκασμό που προσπαθούν να το περάσουν ίσως αυτοί που έχουν είναι αμφιταλαντευόμενοι και επειδή είναι στη φύση του ανθρώπου να αντιδρά να μην θέλουν να το κάνουν.